Είναι το αδύνατο σημείο σου, η αδυναμία σου, τα παιδάκια σου και η γυναίκα σου. Όλη μου η οικογένεια. Είχαμε και ένα... Έχασα τον πατέρα μου πριν 12 μέρες. Και δεν με πειράζει να το πω. Το λέω. Πολύ άσχημη στιγμή για μένα. Έφαγα μια κατακεφαλιά... που δεν περίμενα, γιατί ήταν άσχημα ο πατέρας μου. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι η οικογένεια είναι... Είχες προλάβει να του πεις θα σ' αγαπώ, γιατί... Ναι, εντάξει, τα ήξερε. Η οικογένεια είναι ένα πράγμα που... μια ενέργεια, βασικά είναι πράγμα, που σου δίνει, όχι η δική σου οικογένεια τόσο, όσο οι ρίζες, τα σημεία αναφοράς σου δίνουν ένα κύρος σαν άτομο και μια ισορροπία. Και όταν χάνεται κάποιος άνθρωπος, αρχίζεις και χρειάζεσαι ένα δεκανίκι, δηλαδή νιώθεις ότι γέρνεις αριστερά-δεξιά, χάνεις το αλφάδι σου, την αλφαδιά, το ίσιο και γέρνεις. Εγώ νιώθω ότι γέρνω τώρα, δηλαδή θα κάνω αρκετό καιρό να ισορροπήσω. Ειδικά αλλά... όταν αυτός ο άνθρωπος είναι η πατρική φιγούρα που φαντάζομαι είναι, ναι, εντάξει, η πιο ισχυρή. Θέλω να πω όμως κάτι που με κάνει και νιώθω όμορφα. Δηλαδή, όταν ακολουθείτε η φυσική ροή στην αποχώρηση από τη ζωή, δηλαδή όταν φεύγουν οι μεγάλοι και τα παιδιά δεν φεύγουν ή δεν αρρωσταίνουν, οι πατεράδες μικρών παιδιών και οι μανάδες μικρών παιδιών, τι χειρότερο από το να χαθεί μια μάνα, ας πούμε, που έχει δύο μικρά παιδιά, τρία. Πολύ σωστό. Για... Να βλέπει μια μάνα να χάνεται ένα παιδί, ακόμα χειρότερα. Και ακόμα χειρότερα, αλλά σκέψου τα παιδιά χωρίς τη φιγούρα αυτή. Νομίζω ότι όταν ακολουθείτε φυσική ροή. Ναι, τουλάχιστον εκεί βρίσκεις τον τρόπο να γιατρέψεις τις πληγές σου. Αποκούμπι, ας πούμε, και κάπως το βιώνεις πιο άνετα και το ξεπερνάς. Τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας σου? Κριτικός, πολύ δυνατός. Τώρα πρέπει να διηγηθείς εσύ. Πολύ γενναίος, ήταν πολύ γενναίος. Πολύ σε καμάρωνε. Ναι. Γενναίος, ναι, πολύ. Τι θυμάσαι από αυτόν, από αυτά που... Τι να θυμάμαι τώρα, εντάξει, μην το λέμε, πρώτη φορά το λέω ότι, εντάξει, μην το ξεζουμίσουμε, απλά με την έννοια την καλή το λέω, γιατί δεν θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος γενναίος, τίμιος και με πολύ ψηλό επίπεδο. Καλή δύναμη, γιατί αλλιώς αυτός μείνουν... Είχε πάρα πολύ ωραία φωνή, τραγουδούσε, ήταν έψελνε. Και από τις δύο μου μεριές είχαμε καλό DNA στο καλλιτεχνικό. Και η μαμά. Μαμάδες, παππούδες, προπαππούδες. Οπότε κληρονόμησες το χάρισμα. Έτσι. Ναι. Πιστεύω πως ναι, και εγώ και οι αδερφές μου, τα παιδιά μου δεν ξέρω, νομίζω είναι φάλτσι. Καλή δύναμη να μεγαλώσουν. Ο Θεός να τον αναπάβει και να έχει. Μπορεί, είναι μικρά. Είναι καλή δύναμη.